Κοντά μας στο στούντιο, λοιπόν, είναι η Έλενα Τσαγκαράκη, η οποία συγκέντρωσε 18.425 μόρια. Δίπλα της ο Μωυσής Αμπουσαχίτ, ο οποίος συγκέντρωσε 18.925 μόρια. Καλησπέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια. Καλησπέρα. Μου επιτρέπετε τον ενικό? Εννοείται. Λοιπόν, Έλενα, θα ξεκινήσω με εσένα. Ανακούφιση, χαρά, ικανοποίηση. Ναι, ναι, εννοείται. Τα πρώτα συναισθήματα. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια. Αλλά μόλις έμαθα τα αποτελέσματα, ένιωσα ευχαρίστηση και ικανοποίηση για τους σκόπους μου που ανταμείφθηκαν. Πήγες από το σχολείο ή μπήκες στην πλατφόρμα του Μπήκα στην πλατφόρμα. Mm-hmm. Μπήκα στην πλατφόρμα με τον αδερφό μου και τα είδαμε μαζί. Γιατί είπες ότι δεν το περίμενες το αποτέλεσμα? Γενικά, προτιμώ να κρατάω πάντα μικρό καλάθι έτσι ώστε να μην απογοητευτώ. Mm-hmm. Οπότε ναι, γι' αυτό το λόγο. Μωυσή, φαντάζομαι ότι τέτοια συναισθήματα σε χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή, ναι, στο 100%, έτσι? Ακριβώς τα ίδια, έτσι, μια ηρεμία, μια ανακούφιση μετά το τέλος. Αυτό. Εσύ το περίμενες? Όχι, δεν το περίμενα, η αλήθεια. Ήσουν και εσύ πιο συγκρατημένος ό,τι αφορά τις προβλέψεις σου? Ναι. Περίμενες δηλαδή να δεις πλέον επισήμως πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία σου για να χαρείς και να ανακουφιστείς? Ναι, πάνω κάτω είχαμε βέβαια με τους καθηγητές υπολογίσει περίπου, αλλά mm-hmm. τελικά μας εξέπληξε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο στόχος είναι ξεκάθαρος, ήταν ξεκάθαρος στο μυαλό σου για το ποια σχολή θέλεις να επιλέξεις? Ήταν ξεκάθαρος από την αρχή, ήθελα ιατρική mm-hmm. και το έλεγα. Αυτός είναι ο στόχος μου, αυτό θέλω να καταφέρω και είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Έλενα. Ναι, και εγώ τον τελευταίο χρόνο σκεφτώ μόνο την ψυχολογία, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστήμη και θέλω να ασχοληθώ μαζί της. Αυτό που σε εγωιτεύει περισσότερο στην επιστήμη αυτή? Νομίζω το ότι μπορώ να πάω σε πολλούς κλάδους μετά, να κάνω διάφορα πράγματα και γενικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Εσύ, Μωυσή, τι κατεύθυνση θέλεις να ακολουθήσεις? Αυτό δεν το ξέρω ακόμη. Περιμένω ότι θα μπω έτσι στη σχολή και μετά με τον καιρό θα αποφασίσω. Τώρα, υπήρξε κάτι το οποίο σας κατέβαλε όλη αυτή την περίοδο, η οποία είχε αρκετές ιδιαιτερότητες, αρκεί μόνο να αναλογιστεί κανείς την πολύ ευμετάβλητη παράμετρο του κορονοϊού. Έτσι. Ήταν κάτι το οποίο σε άγχωσε επιπλέον? Γενικότερα υπήρχε πίεση στην καθημερινότητα, μερικές αποτυχίες, ξέρω εγώ, διαγωνίσματα. Τεστ καθημερινά μπορεί να μου προκαλούσαν άγχος σχετικά με το πώς θα μπορούσα να τα καταφέρω στις Πανελλήνιες. Mm-hmm. Αλλά με τον καιρό, με την επανάληψη, αυτό το άγχος μειωνόταν, μπορώ να πω. Σένα σε επηρέασε καθόλου όλη αυτή η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί? Βασικά, την περίοδο της καραντίνας μπορώ να πω ότι με διευκόλυνε, διότι είχα περισσότερο χρόνο να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ, να πάω κάποια βόλτα, να περπατήσω. Mm-hmm. Οπότε, ναι, το μόνο πράγμα που με κατέβαλε ήταν το άγχος τις τελευταίες μέρες. Αυτό. Τώρα, πώς χαλαρώνετε τον ελεύθερό σας χρόνο ή πώς χαλαρώνατε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε? Έλα μου, εσύ. Αυτή τη στιγμή τώρα, κυρίως βόλτα με παρέες mm-hmm. ή σειρά, τηλεόραση, κάτι τέτοιο. Προηγουμένως, εντάξει, όσο είχαμε ελεύθερο χρόνο δηλαδή, αναγκαστικά κυρίως κινητό, κάτι τέτοιο, mm-hmm. κάτι σύντομο, κάτι άμεσο. Η κοινωνική ζωή περιορίστηκε? Μιλάμε τώρα για προ-κορονοϊό. Ναι, για μένα προσωπικά όχι, έβγαινα και τις βόλτες μου, απλά φρόντιζα πρώτα να έχω τελειώσει με τις υποχρεώσεις μου mm-hmm. Και μετά έβγαινα και βόλτα με τους φίλους μου, που αυτό με χαλάρωνε περισσότερο, μαζί με το κινητό, όπως είχαμε δει. Τα όνειρά σας από εδώ και πέρα? Να δούμε πώς θα πάμε στη σχολή, αν θα μας αρέσει τελικά mm-hmm. και από εκεί και πέρα θα δούμε. Εσύ, μου, εσύ. Θέλω λίγο να εμβαθύνω στην ιατρική, να μάθω περισσότερα πράγματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον τομέας, οπότε ναι, αυτό θα ήταν το όνειρό μου, να ασχοληθώ. Κλείνοντας, ένα μήνυμα που θα θέλετε ενδεχομένως να στείλετε στα παιδιά τα οποία θα ακολουθήσουν και εκείνα με τη σειρά τους θα βιώσουν όλη αυτή τη δοκιμασία που λέγεται Πανελλήνιες, τι έχετε να τους πείτε, Έλενα? Να διαβάζουν με πρόγραμμα, χωρίς άγχος, να προσπαθούν να μην έχουν μόνο αυτό στο μυαλό τους, να κάνουν και άλλα πράγματα που θα τους ξεκουράζουν mm-hmm. και όλα θα πάνε καλά, είναι ψύχρεμοι. Μωυσή. Ναι, όντως, αυτή η μεθοδικότητα, αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ απαραίτητο. Αυτή η πειθαρχία στο διάβασμα και εννοείται όχι άγχος, ηρεμία, μια χαλαρότητα,
Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι. Να πετυχαίνετε πάντα έτσι τους στόχους σας και να πραγματοποιείτε τα όνειρά σας έτσι με τόσο μεθοδικό και όμορφο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.